Πρώτη μου καλεσμένη, η παιδοενδοκρινολόγος Ελίνα Κατεχάκη. Μαζί μιλάμε για το μεταβολισμό στην παιδική και την εφηβική ηλικία. Τι συμβαίνει με την παχυσαρκία και τον διαβήτη τύπου 2 που τα τελευταία χρόνια συναντάμε όλο και συχνότερα σε μικρά παιδιά. Πώς η διατροφή και η άσκηση αλλάζουν τα δεδομένα και μπορούν να εξασφαλίσουν την υγεία των παιδιών μας τόσο σήμερα όσο και μελλοντικά. Ξεκινάμε λοιπόν την εκπομπή με ένα θέμα το οποίο όταν το πρώτο άρχισα να το δουλεύω στο μυαλό μου, δεν πίστευα σε ποια πλαίσια θα μπορούσαμε να κινηθούμε. Ελίνα μου, καλώς ήρθες, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα και εγώ σε ευχαριστώ πολύ, Ανδριανή. Συνήθως μιλάμε για τον διαβήτη. Ειδικά εμείς στην τηλεόραση είναι ένα θέμα που το αγαπάμε πάρα πολύ. Είτε πρόκειται για τον διαβήτη τύπου 1, τον νεανικό διαβήτη που λέμε, ή τον διαβήτη τύπου 2. Ωστόσο, δεν έχουμε κάνει πολλές φορές τη συζήτηση και με τον εαυτό μας και με έναν ειδικό. Τι μας οδηγεί στο διαβήτη τύπου 2. Γιατί στον ένα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, η αφετηρία είναι διαφορετική. Ακριβώς, πολύ σωστά. Γιατί ο τύπου 1 ουσιαστικά είναι ένα αυτοάνωσο νόσημα. Το οποίο κάποια στιγμή θα εκδηλωθεί όταν έρθουν οι κατάλληλες συνθήκες. Είναι γραμμένο στο DNA. Ακριβώς. Ο τύπου 2 όμως είναι καθαρά περιβαλλοντικός. Και συγκεκριμένα παλιότερα ήταν ο λεγόμενος διαβήτης των ενηλίκων. Τώρα όμως έχει αρχίσει και αυξάνεται πάρα πολύ το ποσοστό του και στα παιδιά. Όπου τι σημαίνει όταν λες περιβαλλοντικός? Δηλαδή, η διατροφή και η άσκηση. Μάλιστα. Είναι τα δύο βασικά στοιχεία, τα οποία αν απορριθμιστεί το ένα με το άλλο, είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας οδηγήσει σε πολύ μεγάλα ποσοστά. Το είδαμε πάρα πολύ έντονα αυτό, να απορριθμίζεται και η διατροφή και η άσκηση, τόσο των ενηλίκων όσο και των παιδιών, κυρίως μέσα στην καραντίνα. Πάρα πολύ σωστά. Που αυτό σε εσάς τώρα έχει δώσει εικόνα ότι όντως κάτι δεν πήγε καλά σε αυτήν το διάστημα? Έχει δώσει εικόνα κυρίως στα παιδάκια στην εφηβεία που έχουν αυξημένες ανάγκες ινσουλίνη, όπου βλέπουμε ότι έχουμε όχι τόσο το διαβήτη, όσο τον προδιαβήτη. Δηλαδή μία κατάσταση η οποία έχει αυξημένη αντίσταση στην ινσουλίνη και αν διαταραχθεί ακόμα περισσότερο, θα οδηγεί στο διαβήτη τύπου 2. Είμαστε ένα step δηλαδή. Είναι από πριν φυσικού από αυτό. Τους αυτό, δηλαδή το έχει ο οργανισμός και απλά πυροδοτείται με την έλλειψη άσκησης, την κακή διατροφή, ή όχι, το δημιουργούν? Αυτό είναι περιβαλλοντικό. Πάλι, δηλαδή το δημιουργούν οι συνήθειες οι δικές μας. Ακριβώς. Μάλιστα. Που λες, για να φτάσουμε τώρα να συζητάμε και να έχετε εσείς να αντιμετωπίσετε τέτοια αντίστοιχα περιστατικά, έχει προηγηθεί λοιπόν μία περίοδος στη ζωή του ανθρώπου, όπου δεν έχουν γίνει σωστές επιλογές. Και θέλω να μου πεις πόσο κρίσιμη είναι η παιδική ηλικία και η φάση της εφηβείας. Και οι επιλογές που κάνουν τα παιδιά μας, εμείς δηλαδή κατά επέκταση στα παιδιά, στη διατροφή, στην άσκηση, σε όλες τις συνήθειες της καθημερινής. Η παιδική ηλικία είναι η πιο σημαντική. Και έχει αποδειχθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των παχύσαρκων παιδιών θα παραμείνουν και παχύσαρκοι ενήλικες. Είναι τόσο οι συνήθειες που έχουν. Που έχουν ριζωθεί και που είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξουν, όσο και αυτό έχει και μία οργανική βάση, γιατί αυξάνεται ο αριθμός των λιποκυτάρων στην παιδική ηλικία και αυτός παραμένει σταθερός από μία ηλικία και μετά. Οπότε, ό,τι κάνουμε, μας συνοδεύει σε όλη την υπόλοιπη ζωή μας. Πώς γίνεται ένα παιδί παχύσαρκο? Αυτό έχει σχέση κυρίως με τις συνθήκες που τηρεί η όλη η οικογένεια. Και έχει παρατηρηθεί ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό των παχύσαρκων παιδιών συνοδεύονται από τουλάχιστον ένα παχύσαρκο ή υπέρβαρο ενήλικα. Μάλιστα. Γεννιέται ένα παιδί παχύσαρκο? Αυτό μπορεί επίσης να συμβεί, αλλά είναι πολύ πιο σπάνιο. Είναι τα λεγόμενα γενετικά σύνδρομα ή μονογονιδιακές διαταραχές που μπορεί να μας οδηγήσουν σε αυξημένη τάση για παχυσαρκία. Δεν θα γεννηθεί, αλλά θα γίνει πολύ πολύ σύντομα. Θα το δούμε πολύ στους πρώτους μήνες, δηλαδή, ας πούμε, τη ζωή του, στα πρώτα του γενέθλια. Στα πρώτα χρόνια. Στα πρώτα χρόνια, τέλος πάντων. Στα πρώτα χρόνια, ναι. Επηρεάζει η διατροφή της μαμάς κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή τα κιλά της μαμάς κατά τη διάρκεια πάρα της εγκυμοσύνης? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και τα κιλά της μαμάς πριν την εγκυμοσύνη και το πόσο θα αυξηθούν τα κιλά της στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και το αν θα αναπτύξει η ίδια διαβήτη στην εγκυμοσύνη. Βλέπουμε όμως γυναίκες οι οποίες έχουν μια χαρά σωματότυπο, δηλαδή τι θέλω να πω μια χαρά, δεν έχουν παραπάνω κιλά και όμως αναπτύσσουν διαβήτη εγκυμοσύνης. Ναι, και αυτό γίνεται, αλλά είναι
θέμα ποιότητας διατροφής ουσιαστικά. Μάλιστα. Δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα ποσότητας, mm-hmm. είναι και θέμα ποιότητας. Δηλαδή αν η διατροφή μας απαρτίζεται κυρίως από γλυκά, λιπαρά, πάλι θα γίνει αυτή η διαταραχή. Για πάμε να το δούμε τώρα αυτό mm-hmm. στην καθημερινότητα των παιδιών mm-hmm. μας. Πώς μπορούμε τα παιδιά μας mm-hmm. να τα θωρακίσουμε, να τους καλλιεργήσουμε συνήθειες mm-hmm. και όλοι εμείς στην οικογένεια προφανώς, γιατί δεν μπορώ να κάνω άλλα εγώ και αυτό να είναι το κλειδί. Διδάσκω και να απαιτώ άλλα από τα παιδιά mm-hmm. μου. Πώς μπορούμε λοιπόν να κρατήσουμε μία ισορροπία στη διατροφή, στην άσκηση, δεν ξέρω και σε mm-hmm. τι άλλο, για να μπορέσει όλο αυτό να ρυθμιστεί και να είναι ισορροπημένο σε όλη μας τη mm-hmm. ζωή. Με τον τρόπο ακριβώς που είπες, είναι κάτι που πρέπει να το δούμε μακροχρόνια. Δεν είναι κάτι που θα το δούμε στο τώρα, δεν θα κάνουμε δίαιτα τώρα σε ένα υπέρβαρο παχύσαρκο παιδί. Θα κάνουμε μία σωστή διατροφή που θα κρατήσει σε όλη του τη ζωή. Σε συνδυασμό με το να συνδυάσουμε και την άσκηση σε μόνιμη βάση, κάποιες φορές την εβδομάδα. Και το πιο σημαντικό είναι να γίνουμε εμείς πρότυπα για τα παιδιά μας. Εκεί θέλει μεγάλη μετακίνηση. Αν έχουμε mm-hmm. μάθει να τρώμε διαφορετικά, mm-hmm. αν έχουμε μάθει να μην ασκούμαστε. Ναι, μα ό,τι και να πει στο παιδί, άμα δεν του το δείξεις και άμα δεν έχει κάτι να μιμηθεί, είναι πάρα πολύ δύσκολο να του δείξεις πόσο σημαντικό είναι αυτό. Πες μου την πρώτη αντίδραση των γονιών όταν έρχονται σε σένα mm-hmm. με τις εξετάσεις του παιδιού που διαπιστώνουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Mm-hmm. Με την γλυκόζη, με την γλυκοζιλιωμένη, δεν ξέρω mm-hmm. ποιος είναι ο σωστός όρος. Και τη γλυκόζη και τη γλυκοζιλιωμένη που μας δείχνει τη γλυκόζη στην πορεία περισσότερων μηνών. Πολύ σωστά το είπες. Συνήθως είναι τρομοκρατημένοι. Είναι λες και δεν το περιμένουν όλο αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι έχει παρατηρηθεί ότι οι πιο πολλοί γονείς δεν εκτιμούν ότι το παιδί τους είναι υπέρβαρο. Κυρίως υπέρβαρο. Ναι. Όταν γίνεται παχύσαρκο, έχουν αρχίσει και το υποπτεύονται. Αλλά στην υπερβαρότητα, πολλοί θεωρούν ότι έχουν ένα φυσιολογικό παιδί. Πότε μιλάμε για υπέρβαρο παιδί? Mm-hmm. Ουσιαστικά, στα παιδιά, δεν είναι όπως στους ενήλικες που πάμε με συγκεκριμένο αριθμό για να το υπολογίσουμε mm-hmm. με βάση το δείκτη μάζα σώματος. Ναι. Το οποίο είναι το βάρος σε σχέση με το ύψος. Ναι. Στα παιδιά υπάρχουν ειδικές καμπύλες τώρα για να τα υπολογίσουμε αυτά. Μάλιστα, είναι αυτές που παρακολουθεί ο παιδίατρός μας. Ακριβώς. Στο διάριό τους και που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ακριβώς, και δεν πρέπει ποτέ να τις ξεχνάμε, μιας και το αναφέραμε, όταν τελειώνουν οι εμβολιασμοί. Είναι κάτι που πρέπει να συνεχίζεται σε όλη την παρακολούθηση του παιδιού. Με το μάτι μπορώ να το καταλάβω. Ότι το παιδί μου είναι υπέρβαρο, ότι έχει παραπάνω κιλά από το κανονικό. Συνήθως είναι δύσκολο για ένα γονιό να το καταλάβει αυτό, λοιπόν. Αντικειμενικά, mm-hmm. εσύ, ας πούμε, όταν έρχεται ένα παιδί και το βλέπεις, mm-hmm. μπορείς να καταλάβεις ότι όντως έχει παραπάνω mm-hmm. κιλά. Δεν είναι κάτι που είναι κρυφό, είναι mm-hmm. κάτι που φαίνεται στη σιλουέτα του παιδιού. Ναι, φαίνεται, και φαίνεται κυρίως, και το πιο σημαντικό είναι το κοιλιακό λίπος. Όταν ξεκινάμε να κάνουμε κοιλιακή παχυσαρκία. Δεν θα γίνει αυτό? Πολύ σωστά, Ανδριανή. Αυτή η άποψη, λοιπόν. Λέμε ότι. Ναι. Εντάξει, μωρέ, δεν είναι τίποτα. Mm-hmm. Έχει πάρει μερικά κιλά, mm-hmm. θα γίνει μπόι τώρα. Αυτό είναι στην ανάπτυξη. Αυτή η άποψη, λοιπόν, υπάρχει ακόμα σε κάποιες περιοχές. Όσο παράλογο και αν ακούγεται, υπάρχει ακόμα σε κάποιες επαρχιακές περιοχές της Κρήτης. Ναι, εντάξει, έχουμε και μία κουλτούρα γύρω από το mm-hmm. φαγητό και μεταφέρουμε και μία αγωνία να mm-hmm. φάνε την τελευταία μπουκιά, να mm-hmm. φας και μία για μένα και μία για τον μπαμπά και μία δεν ξέρω για ποιον mm-hmm. άλλο. Που γενικώς λίγο περίεργη είναι η σχέση mm-hmm. μας με το φαγητό. Πάντως είναι ένα πάρα πολύ ωραίο άλοθη το θα το πάρει μπόι. Έλα μωρέ, δεν είναι τίποτα. Ναι. Πότε αρχίζουμε να ανησυχούμε ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά, κάτι μας έχει χαλάσει την ισορροπία? Καταρχήν, αυτό πέρα από το οργανικό πρόβλημα που θα μας δημιουργήσει και θα μας δημιουργήσει και άλλα θέματα αργότερα σε όλο τον οργανισμό, δηλαδή τύπου, να μας δημιουργήσει ένα ατομικό θέμα και να έχουμε άπνοια στον ύπνο. Να μην μπορεί να κοιμηθεί καλά το παιδί. Να έχει παραπάνω βάρος, εννοούμε mm-hmm. τώρα. Να έχει θέματα με το μυοσκελετικό του. Θα μπορούσε να προχωρήσει και άλλα πράγματα. Δηλαδή, με το βάρος προχωράνε όλες οι ορμόνες μας πιο γρήγορα. Με αποτέλεσμα να έχουμε προώθηση και της πρωινής ύβης, κάτι που έχει παρατηρηθεί πάρα πολύ, ιδιαίτερα στην περίοδο της καραντίνας. Μπορεί να έχουμε διαταραχές αργότερα στα κορίτσια που είναι στην εφηβεία με μηνορισιακό κύκλο, με πολύ μεγάλες διαταραχές. Μάλιστα. Και να ξεκινήσει δηλαδή πάρα πολύ νωρίς η περίοδος mm-hmm. τους, mm-hmm. αλλά και να μην είναι και ρυθμισμένοι όπως ακριβώς. λέμε. Να έχουμε ένα τύπο σύνδρομο πολυκυστικών οθικών. Άρα mm-hmm. αυτά... Όλα αυτά σχετίζονται με την παχυσαρκία. Και τι άλλο, ας πούμε, τι άλλο θα χτυπήσει καμπανάκι, τι άλλο δεν πρέπει να προσπεράσουμε, ότι εντάξει είναι πολύ φυσιολογικό, μπορεί να συμβεί και εγώ όταν ξεκίνησε, ας πούμε, η περίοδος πολύ μικρή σε ηλικία mm-hmm. στη μαμά, mm-hmm. Και εμένα δεν ήταν τακτοποιημένη, νοικοκυριμένη mm-hmm. περίοδος μέχρι που έκανα παιδιά. Mm-hmm. Πολύ ωραία όλα αυτά, mm-hmm. αλλά μάλλον καμπανάκια είναι. Είναι και πολλά άλλα καμπανάκια. Είναι και καμπανάκια που πρέπει να δούμε για να αποκλείσουμε και παθολογικές καταστάσεις. Όπως.
πίσω από την παχυσαρκία. Γιατί δεν είναι όλα διατροφικά και περιβαλλοντικά, παρότι αυτό είναι το μεγαλύτερο ποσοστό. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να έχουμε αυξημένη κούραση, θα μπορούσαμε να έχουμε συμπτώματα από τον καστεντερικό, θα μπορούσαμε να έχουμε ταχυκαρδίες και πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να συνδέσουν με κάποια ενδοκρινοπάθεια. Mm-hmm. Όπως ένας υποθυροειδισμός. Μια ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης. Γιατί η αυξητική ορμόνη δεν είναι μόνο η ορμόνη που μας ψηλώνει, είναι και μια ορμόνη που σχετίζεται με τον μεταβολισμό και ρυθμίζει το ποσοστό λίπους και μυϊκής μάζας στον οργανισμό μας. Μάλιστα. Μια αντίθετα υπερπαραγωγή κορτιζόλης. Ακόμα και πιο σοβαρές καταστάσεις, που είναι πολύ πιο σπάνια βέβαια. Και πώς εκδηλώνονται αυτά, mm-hmm. πώς θα πάρω γραμμή ότι. Ότι έχω κάτι τέτοιο. Ότι κάτι συμβαίνει. Ναι, στο mm-hmm. παιδί μου, mm-hmm. εκεί σε μένα κατ' επέκταση, γιατί αυτά αφορούν και τους ενήλικες. Συνήθως όλα αυτά, οι ενδοκρινοπάθειες και τα πιο σοβαρά νοσήματα, μας συνδυάζονται και με μία πτώση στο ρυθμό ανάπτυξης. Κάτι το οποίο δεν παρατηρείται κατευθείαν στη διατροφικού τύπου που έχει σαρκία. Μάλιστα. Στο παιδί μας δηλαδή τι θα δούμε. Θα έχουμε ένα μειωμένο ρυθμό, ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης και στο ύψος. Μάλιστα. Οπότε αυτό είναι κάτι που μας παραπέμπει σε ένα παθολογικό αίτιο πίσω από όλο αυτό. Άρα θα, mm-hmm. από τη μία θα χρειαστεί ένα αλφα χρονικό διάστημα για να φανεί ακριβώς, στις καμπύλες ανάπτυξης. Αλλά θα φανεί. Στην καθημερινότητα mm-hmm. θα καταλάβω κάτι, δηλαδή θα βλέπω ένα κουρασμένο παιδί. Ακριβώς. Ένα κουρασμένο παιδί, ένα παιδί που έχει δυσκυλιότητα, ένα παιδί το οποίο γενικά. Το οποίο έχει παραπάνω στρες. Γιατί η παχυσαρκία, εκτός όλων των άλλων, είναι νόσος. Είναι μία χρόνια φλεγμονή, η οποία προάγει το στρες και το στρες οδηγεί με φάση, σε φαύλο κύκλο, ακριβώς. Συγκοινωνούνται εδώ, mm-hmm. φαύλος κύκλος ακριβώς. μάλλον καλύτερα. Ένα παιδί, mm-hmm. λοιπόν, το οποίο έχει στρες, mm-hmm. Το εντεράκι του δεν λειτουργεί σωστά. Mm-hmm. Δεν ψηλώνει προφανώς mm-hmm. με τους ρυθμούς mm-hmm. που θα περιμέναμε να ψηλώσει. Mm-hmm. Κουρασμένο, υποτονικό. Mm-hmm. Πρέπει οπωσδήποτε να το δούμε. Και να του κάνουμε ένα πλήρω ορμονολογικό έλεγχο πριν το αποδώσουμε καθαρά σε διατροφικά και υπερβολλοντικά αίτια. Στο διαβήτη, mm-hmm. Μας λένε ότι πρέπει να κοιτάξουμε ότι αν το παιδί μας διψάει πολύ, πεινάει mm-hmm. πολύ, πηγαίνει mm-hmm. πολύ συχνά στην τουαλέτα. Mm-hmm. Όταν δεν έχουμε διαβήτη, αλλά είμαστε ένα στάδιο πριν, όπου η mm-hmm. γλυκόζη δεν είναι σταθερή, κάνει διάφορες mm-hmm. διακυμάνσεις. Εκεί έχει. Αυτό δεν θα το δούμε πάντα με συμπτώματα. Mm. Γι' αυτό δεν μπορούσα να απαντήσω πριν στην ερώτησή σου. Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε πρώτα εργαστηριακά και θα μας κάνει αργότερα τα υπόλοιπα συμπτώματα. Mm. Δεν είναι όπως διαβήτης. Λίπουλο, δηλαδή. Ναι, δεν είναι όπως διαβήτης τύπου 1, που σου κάνει ξεκάθαρη εικόνα πριν. Στο διαβήτη τύπου 1, ας πούμε, τι εικόνα έχουμε. Εκεί. Ουσιαστικά, θα είμαστε τυχεροί άμα τον βρούμε πολύ νωρίς. Mm-hmm. Θα είμαστε πολύ τυχεροί αν σε ένα τυχαίο προληπτικό έλεγχο, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο συνήθως δεν είναι παχύσαρκο, mm-hmm. το οποίο δεν έχει τέτοια εικόνα, όπως αυτή που περιγράψαμε πριν. Οπότε, αν λόγω οικογενειακού ιστορικού ή για κάποιο λόγο κάνουμε προληπτικά έλεγχο και βρούμε μια αυξημένη γλυκοζηλιωμένη ή άλλα πράγματα από τη συμπτωματολογία που να μας παραπέμπουν, τότε θα είναι πολύ σημαντικό να το διαπιστώσουμε πριν για να δώσουμε σωστές διατροφικές οδηγίες. Γιατί αν αυτό δεν το προλάβουμε, τότε θα μας οδηγήσει σε καταστάσεις πολύ πολύ οξείες που θα μας οδηγήσουν στο νοσοκομείο. Εκεί θα έχουμε την οξία απώλεια βάρους, την πολυδιψία, την πολυουρία που οδηγούν μέσα σε λίγες από μέρες μέχρι εβδομάδες σε όλη αυτή την κατάσταση, mm-hmm. που θα χρειαστεί το παιδί αργότερα νοσηλεία και ενδοφλέβια ενσουλίνη για να συνέλθει από όλο αυτό. Είναι. Άρα είναι πολύ οξία η κατάσταση αυτή. Ραγδαία η εξέλιξη. Αυτό διαφέρει πάρα πολύ σχέση με τον τύπο 2. Είναι κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Το αφήνουμε στην άκρη, mm-hmm. του αξίζει ειδική εκπομπή mm-hmm. και είναι πολύ πιο εξειδικευμένο. Πάμε να δούμε mm-hmm. τώρα τι κάνουμε όπου μπορούμε mm-hmm. να βάλουμε το χέρι μας. Mm-hmm. Θέλω να σταθώ λίγο στην εφηβεία, να συζητήσουμε mm-hmm. λίγο παραπάνω. Όπου ένα παιδί με παραπάνω κιλά, ένα παιδί που δεν έχει ρυθμίσει το κομμάτι της διατροφής, που δεν έχει την άσκηση τακτικά μέσα στην καθημερινότητά του, mm-hmm. ένα παιδί που έχει μια περίεργη σχέση με το σώμα του ούτως ή άλλως γιατί είναι στην εφηβεία, mm-hmm. έχει μια περίεργη σχέση και με τους άλλους γύρω του που ενδεχομένως να το απορρίπτουν λόγω της εμφάνισής του. Mm-hmm. Εκεί έχουμε να διαχειριστούμε πάρα πολλά πράγματα. Έδειξε ένα από την εμπειρία πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, το κομμάτι της ψυχολογίας. Mm. Η ψυχολογία λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική και η εφηβεία είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος για να το πετύχουμε αυτή, λόγω της αντιδραστικότητας που υπάρχει, λόγω της περιθωριοποίησης στα παιδιά που είναι παχύσαρκα, ιδιαίτερα σε αυτή την ηλικία. Και είναι μια περίοδος που θέλει η ακόμα μεγαλύτερη προσοχή το πώς θα το προσεγγίσουμε. Οι γονείς τι μπορούν να κάνουν γι' αυτό. Οι γονείς πρέπει να είναι δίπλα στο παιδί.
πρέπει να μην είναι επικριτικοί. Mm. Να μην προσπαθούν να επιβάλλουν πράγματα, αλλά να δείξουν πόσο σημαντικά είναι με έμεσο τρόπο. Ξέρεις, συνήθως αυτό που θα πούμε είναι σταμάτα πια να τρως, δες πώς έχεις γίνει. Αυτό κατά 90% θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη αντίδραση. Να. Και βυθίζει όλο αυτό το πράγμα. Και σε μεγαλύτερη παχυσαρκία μετά. Όπου εκεί χρειαζόμαστε τη βοήθεια ενός ειδικού. Και στο κομμάτι της ψυχοσύνθεσης, αλλά και στο να ρυθμίσουμε και όλο το υπόλοιπο. Mm-hmm. Η διατροφή του παιδιού. Πολύ σωστά. Στο κομμάτι της παχυσαρκίας είναι καλό να υπάρχει μια ομάδα για να το διαχειριστεί. Mm. Είναι καλό να υπάρχει και ο ενδοκρινολόγος, αλλά είναι καλό να υπάρχει ένας διατροφολόγος που θα παρακολουθεί το παιδί πολύ συχνά και εντατικά με βάση τις δικές του προτιμήσεις. Δηλαδή, ένας διατροφολόγος πρέπει να είναι πολύ κοντά στο παιδί, χωρίς να δώσει ένα τυφλό πρόγραμμα, αλλά ένα πρόγραμμα το οποίο θα του ταιριάζει και θα το ακολουθεί και θα έχουν μια πολύ καλή σχέση. Και επίσης είναι πολύ σημαντικός και ο ψυχολόγος. Ιδιαίτερα στο κομμάτι της εφηβείας. Ιδιαίτερα εκεί που αν αυτό δεν το έχουμε, δεν θα κάνουμε τίποτα ποτέ. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό, νομίζω. Mm-hmm. Δηλαδή, από μόνη της η εφηβεία είναι μια περίοδος που είναι σαν χειροβομβίδα που έχει απασφαλίσει. Mm-hmm. Οπότε, ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να γίνει έκρηξη. Και πόσο μάλλον σε αυτό το κομμάτι. Οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Ποια είναι τα super shows που πρέπει να έχουμε υπόψη εμείς οι γονείς για να μην φτάσουμε να συζητάμε. Πρώτον, να μην φτάσουμε να συζητάμε για υπέρβαρο και παχύσαρκο παιδί. Και μετά να πάμε και στα super shows όταν πλέον έχουμε μια τέτοια συνθήκη στο σπίτι. Πώς τη διαχειριζόμαστε από αύριο που ξεκινά μια καινούργια μέρα. Λοιπόν, είναι όχι μόνο η σωστή ποσότητα συνολικών θερμίδων στην ημέρα, αλλά και η καλή ποιότητα αυτών των θερμίδων. Δηλαδή, να έχουμε σωστή αναλογία από όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Πολύ σημαντικό είναι το πρωινό γεύμα, το οποίο πολλές φορές στην καθημερινότητα του παιδιού μας παραλείπεται, μικρά και συχνά γευματάκια γιατί ενεργοποιούν το μεταβολισμό και μία διατροφή πλήρης σε φρούτα και λαχανικά. Κάτι το οποίο λείπει από πάρα πολλά σπίτια, δυστυχώς. Ξέρεις, και σκέφτομαι και τα μεγαλύτερα παιδιά που αυτονομούνται πια, που θα πάνε γυμνάσιο, λύκειο, που θα πάρουν το χαρτζιλίκι, που δεν θέλουν να πάρουν από το σπίτι το ταπεράκι, το σοντετσάκι, το φρουτάκι, το... και θα φάνε κυρίως τη σαχλαμάρα. Mm-hmm. Αυτό πάλι πώς το καλλιεργείς, Βρελίνα, πώς, δηλαδή... Πρέπει να υπάρχει μια αγωγή και στο σπίτι και στο σχολείο. Δηλαδή και στο σχολείο θα ήταν καλό να γίνεται ένα μάθημα αγωγής σχετικά με όλο αυτό. Εννοείται η ποιότητα των τροφίμων που παρέχονται από τα κηλικία. Ναι, εντάξει, άλλο κεφάλαιο αυτό. Και είναι και το κομμάτι της άσκησης, βέβαια, το οποίο πρέπει να γίνει σίγουρα πρέπει να γίνει κάτι εντατικό. Δηλαδή να μην το αφήσουμε τελείως στην τύχη του. Θα ήταν καλό να βάλουμε μια οργανωμένη δραστηριότητα 2-3 φορές την εβδομάδα. 2-3 φορές την εβδομάδα. Ό,τι ισχύει προς πάντων και για τους ενήλικες. Ωραία, έχουμε οικογένεια που μας παρακολουθεί και το παιδί είναι ήδη υπέρβαρο. Είναι στη φάση της εφηβείας. Θα σου βάλω τα πιο δύσκολα. Ναι. Πώς διαχειριζόμαστε την επόμενη μέρα? Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να είμαστε. Αυτό που είπαμε, το κομμάτι της ψυχολογίας είναι το πρώτο. Υπέρβαρο παιδί στο κομμάτι της εφηβείας. Οπότε δεν είμαστε επιθετικοί. Δεν του μιλάμε για δίαιτα, του μιλάμε για σωστή διατροφή. Και το πηγαίνουμε σιγά-σιγά. Ο στόχος μας δεν είναι να χάσει απότομα κιλά. Γιατί συνήθως, άμα χάνουμε απότομα, βάζουμε ξανά απότομα. Σωστά. Οπότε πρέπει να πετύχουμε μία σταθεροποίηση αρχικά. Δηλαδή, να συνεχίσει να ψηλώνει και να σταθεροποιήσουμε το βάρος σώματος. Ερώτηση. Δίαιτες τύπου χάνω πολύ γρήγορα κιλά. Δεν είναι πολύ. Στο μυαλό το δικό μου, φαντάζομαι. Περισσότερο επικίνδυνες να τις κάνει ένας έδωος από ό,τι να είναι τις κάνει πάρα πολύ επικίνδυνες. Ούτως ή άλλως είναι επικίνδυνες. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Όχι μόνο γιατί θα τα ξαναβάλει, αλλά και γιατί θα μπορεί να χάσει μια κοιμάζα, για παράδειγμα, αναλόγως με τη δίαιτα που θα κάνει. Και σίγουρα μπορεί να μην πάρει τα απαραίτητα μικροσυστατικά που πρέπει να έχουμε. Άρα απορριθμίζεται όλο. Δηλαδή, πας για ένα και χάνεις 15. Ακριβώς. Και άντε ξεκίνα τώρα να ρυθμίσεις και όλα τα υπόλοιπα. Η διατροφή, λοιπόν. Και φαντάζομαι δεν λέμε άλλο στο παιδί και άλλα κάνουμε εμείς. Αυτό το πάμε από την αρχή. Γιατί αν αυτό δεν γίνεται, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Ναι, θα πρέπει να αλλάξει όλο το σύστημα της οικογένειας. Ακριβώς. Τι υπάρχει στο σπίτι, τι μπορεί να βρει το παιδί στο σπίτι. Δηλαδή, να μην υπάρχουν εύκολα σνακ, γλυκά, σε θέση άμεσα προσβάσιμη, γιατί θα υπάρχουν στιγμές που θα πάει το παιδί. Ναι. Ό,τι και να γίνει. Οπότε, να αλλάξει. Και το τι θα δει στο οπτικό του πεδίο, ουσιαστικά, και αυτό που θα δει από το γονιό του να καταναλώνει. Και πολλές φορές είναι καλό να το παίρνει σε διαδικασία του να ετοιμάζουμε ένα υγιεινό γεύμα και να μπει ακόμα πιο μέσα σε όλο αυτό και να το δεχτεί ακόμα πιο θετικά. Και νομίζω το κλειδί είναι να νιώσει το παιδί ότι
γίνεται όλο αυτό γιατί πραγματικά το αγαπάμε. Mm-hmm. Δηλαδή, να μην το περάσουμε καθόλου το 8 κακομοίρι, πώς έχει γίνει έτσι και πρέπει να χάσει 5, 15, 25 κιλά, ας πούμε. Το απορριπτικό. Αυτό πάντα φέρνει αντίδραση. Ή το, mm-hmm. το οποίο περνάει και εδώ μιλεκτικά πολλές φορές. Αυτό πάντα φέρνει αντίδραση και δεν φέρνει ποτέ αποτέλεσμα. Άρα θέλει πρώτο ο γονιός να προετοιμαστεί ψυχολογικά, ακριβώς. να οργανωθεί και μετά να έρθει στο τραπέζι με προτάσεις. Ακριβώς. Το συζητάμε ανοιχτά. Έτσι θα έχει αποτέλεσμα. Παιδί μου, βλέπω ότι υπάρχει αυτό το θέμα. Το συζητάμε ανοιχτά, αλλά είμαστε δίπλα του, όχι απέναντι. Mm-hmm. Το συζητάμε ανοιχτά, αλλά τον αγκαλιάζουμε και προσπαθούμε μαζί. Και επιλέγουμε και μία δραστηριότητα αθλητική. Προτίμησης του παιδιού, mm-hmm. η οποία θα είναι 2 με 3 φορές την εβδομάδα ιδανικά. Τουλάχιστον. Mm-hmm. Ευκαιρία και για τους γονείς να αρχίσουν να κάνουν και άλλα πράγματα mm-hmm. και έναν άλλο τρόπο διατροφής. Και Σαββατοκύριακο μπορούν να οργανώσουν κάτι οικογενειακά πέρα από mm-hmm. τη δραστηριότητα αυτή. Ναι, σου αλλάζει τον τρόπο ζωής. Ακριβώς. Αν είναι κάτι που είναι εγκατεστημένο από τις mm-hmm. δραστηριότητες τις καθημερινές, mm-hmm. Το βλέπεις ότι αλλάζει τελώς. Μα αυτό είναι. Πρέπει να γίνει τρόπο ζωής. Γιατί άμα θεωρήσουμε ότι είναι ένα διάστημα που θα γίνει για λίγο, για να επανέλθουμε στην κανονικότητα, mm-hmm. τελείωσε. Θα γίνει και θα επανέλθουμε πάρα πολύ σύντομα μετά στην πρώτερη κατάσταση. Το ξέρουμε. Αυτό το βιώνουμε και εμείς ενήλικες από μόνοι μας. Την παλινδρόμηση mm-hmm. που κάνουμε στις παλιές τις συνήθειες μας. Είναι πάρα πολύ mm-hmm. εύκολο να γυρίσουμε. Οπότε εκεί θέλει παραπάνω βοήθεια mm-hmm. για το παιδί μας. Ελίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ, Ανδρέα. Να είσαι πάρα καλά. Πολύ. Εύχομαι λίγο να σας διαφωτίσαμε τέλος πάντων για όλο αυτό το τεράστιο θέμα. Και λίγο να το βάλουμε στη σωστή του βάση. Mm-hmm. Να μην φοβόμαστε να κάνουμε αυτές τις αλλαγές. Ακριβώς. Να προετοιμαζόμαστε και να προχωράμε σε αυτές τις αλλαγές. Και έτσι θα πετύχει. Έτσι θα πετύχει για όλους.